λόγος των περιστάσεων αυτήν βγάζουν προς τα έξω. Ναι, το πιστεύω αυτό, ότι ακόμη και ένας άνθρωπος που μας φαίνεται πολύ κακός, πολύ άσχημος χαρακτήρας, ότι κρύβει κάτι καλό μέσα του. Και κάποια στιγμή ίσως του δοθεί έτσι, η αφορμή για να το βγάλει. Οπότε αντιμετωπίζω έτσι τους ήρωές μου. Θέλω να, και όντως νιώθω μια συμπόνια και μια συμπάθεια ως προς τους, όλα με τα πρόσωπα που βάζω, όλους τους ήρωές μου. Θέλω να υπάρχει κάτι καλό πάντα μέσα στον άνθρωπο. Με παρηγορεί αυτό. Ίσως είναι η δική μου κοσμοθεωρία που περνάει. Δίχως να μπούμε στον πειρασμό να μας αποκαλύψετε μέρος της ιστορίας, θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει για σας κάποια αγαπημένη σκηνή ή φράση του βιβλίου που σας αγγίζει ιδιαίτερα. Ναι, είναι η σκηνή. Θα την πω τώρα. Όποιος το έχει διαβάσει θα καταλάβει τι εννοώ. Όποιος δεν το έχει διαβάσει, όταν θα το διαβάσει θα διαπιστώσει τι ακριβώς εννοώ. Είναι η σκηνή μέσα στο βαπόρι, που είναι και μια αληθινή σκηνή. Αυτή νομίζω ότι είναι η πιο συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου. Κατά την άποψή μου, βέβαια, γιατί ο καθένα γνώστης μπορεί να βρει κάτι διαφορετικό να αναδείξει. Να πω λίγα περισσότερα για να καταλάβουν λίγο τι εννοούμε. Είναι η σκηνή ουσιαστικά που αφήνουν πίσω την πατρίδα τους την παλιά και οδεύουν προς την καινούργια. Και όχι μόνο, ναι. Συμβαίνουν πολλά. Να αφήσουμε λίγο το Πορφυρό ποτάμι ως μυθιστόρημα και να πάμε λίγο στο πώς λειτουργεί για εσάς η διαδικασία της συγγραφής. Δηλαδή, όταν ξεκινάτε κάτι καινούριο, υπάρχει κάποιο σκελετός γύρω από τον οποίο αναπτύσσεται η ιστορία και κάποια, ας πούμε, στρατηγική, ή είναι οι ηρωοί και οι ίδιοι οι ήρωες που από κάποιο σημείο και μετά λειτουργούν αυτόνομα και είναι αυτοί που καθορίζουν την εξέλιξη? Επειδή δεν έχω κάνει ούτε σεμινάρια δημιουργικής γραφής ούτε τίποτα άλλο και ξεκίνησα να γράφω το πρώτο μου βιβλίο, είπαμε, εμπνευσμένη από μια αληθινή ιστορία, αλλά χωρίς να το έχω σχηματίσει, να έχω σχηματίσει μέσα στο μυαλό μου ακριβώς το τι θα συμβεί στους ήρωές μου ή ποιοι θα είναι αυτοί οι ήρωές μου πέρα από τα δύο ή τρία κεντρικά πρόσωπα, που αφού τα περισσότερα βιβλία μου βασίζονται σε μια αληθινή ιστορία, θα υπάρχουν αυτά. Ξεκίνησα λοιπόν αφήνοντας τους ήρωές μου από την αρχή ακόμη να αναλαμβάνουν τα ηνία, να ξεφυτρώνουν μόνοι τους, να μιλάνε μεταξύ τους, να εκφέρουν τις απόψεις τους και όλα αυτά. Οπότε συνεχίζω έτσι. Δεν μπορώ να λειτουργήσω δηλαδή με σχεδιαγράμματα και με κάτι που θα έχω προετοιμάσει. Ακόμη και όταν το μυαλό μου δουλεύει και σκέφτομαι, ας πούμε, ότι εντάξει, ανθρώπινο είναι αυτό. Δεν ξαπλώνω, σκέφτομαι τι θα συμβεί με τους ήρωές μου. Και προγραμματίζω κάτι για κάποιον, εκείνος μου το ανατρέπει. Οπότε γιατί να μπω στον κόπο να το κάνω αυτό? Κάθομαι μπροστά στον υπολογιστή, διαβάζω λίγο τα προηγούμενα, να μπω στο κλίμα και τους δίνω πλέον το πεδίο, τους αφήνω το πεδίο ελεύθερο να δράσουν. Εγώ απλώς καταγράφω. Υπάρχουν δηλαδή και περιφερειακοί, ας πούμε, να τους χαρακτήσουμε έτσι, χαρακτήρες οι οποίοι μπορεί στην αρχή να μην υπήρχαν και να προέκυψαν στην πορεία. Πέρα από 2-3 πρόσωπα που ξέρω ότι αφού είναι βασισμένο όλοι οι υπόλοιποι ήρωες των βιβλίων μου, όλοι, και αυτό είναι ένα πολυπρόσωπο βιβλίο, αλλά και όλα μου τα βιβλία είναι πολυπρόσωπα. Ξεφυτρώνουν μόνοι τους. Ωραία. Και μετά φτάνετε στο τέλος. Και βάζετε την τελευταία τελεία στην τελευταία λέξη του βιβλίου. Εκείνη τη στιγμή. Ποια είναι τα συναισθήματά σας? Βέβαια, μια βαθιά ικανοποίηση, γιατί έχω ολοκληρώσει το έργο μου. Μία μελαγχολία, γιατί θα αποχωριστώ τους ήρωές μου, που με συντρόφευαν για πάρα πολύ καιρό, αλλά επειδή με έναν περίεργο τρόπο ήδη έχει ξεκινήσει το μυαλό μου να δουλεύει κάτι άλλο, και επειδή νιώθω ότι υπάρχουν κλεισμένοι μέσα στο βιβλίο και όποτε θέλω να τους συναντήσω, θα τους συναντήσω εκεί, αυτό με παρηγορεί, οπότε τους αφήνω πλέον να ξεκινήσουν το ταξίδι τους. Είναι και μία ανακούφιση, είναι και μία ανακούφιση. Ικανοποίηση θα έλεγα, όχι, ανακούφιση δεν νομίζω ότι είναι. Είπαμε, είναι μία ικανοποίηση που συνοδεύεται με μία μελαγχολία. Πολύ ωραία. Το Πορφυρό ποτάμι είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα, δηλαδή ανήκει σε ένα λογοτεχνικό είδος που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση. Ποιος νομίζετε πως είναι ο λόγος που το αναγνωστικό κοινό έχει στραφεί σε αυτό το είδος και έχει αγαπήσει το ιστορικό μυθιστόρημα? Καταρχάς να πω ότι η άποψή μου είναι ότι είναι ιστορικό-κοινωνικό μυθιστόρημα. Δεν είναι καθαρά ιστορικό, γιατί οι ήρωές μου είναι αφανείς κυρίως, δεν είναι δηλαδή ιστορικά πρόσωπα, υπαρκτά, αλλά και γιατί σε πρώτο πλάνο είναι οι δικές τους ζωές.
όχι η ίδια η ιστορία. Πιστεύω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι είναι σωστό να, είναι καλό να γνωρίζουμε την ιστορία μας και μας συγκινούν τα παθήματα των προγόνων μας και υπήρξαν πολύ άσχημες στιγμές στην ελληνική ιστορία του προηγούμενου αιώνα, του προηγούμενου κυρίως αιώνα, γιατί αυτά συνήθως διαπραγματευόμαστε. Οπότε μέσα από την λογοτεχνία θεωρώ ότι είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος να μαθαίνουμε την ιστορία μας. Αυτό κυρίως είναι. Να πούμε βέβαια ότι στο βιβλίο υπάρχουν και ιστορικά πρόσωπα, έτσι. Ναι. Η Σόφη Θοδωρίδου για ποιο λόγο γράφει? Ποια είναι η ανάγκη που σας οδήγησε στη συγγραφή και πότε ξεκίνησατε το δικό σας ταξίδι στο μαγικό κόσμο των βιβλίων? Η Σόφη Θοδωρίδου λάτρεψε τη λογοτεχνία από την ηλικία, ούτε είχα κλείσει τα 7, όταν πήγα στην πρώτη δημοτικού, άρχισα να διαβάζω και έπιασα τα πρώτα μου βιβλία, τα άπησα κατευθείαν. Ήθελα να μου άρεσε να γράφω, έλεγα μάλιστα στους γονείς μου θα γίνω κάποια μέρα ή συγγραφέας ή ζωγράφος. Ο μπαμπάς μας μου έλεγε ότι οι μεν συγγραφείς πολύ δύσκολα εκδίδουν τα έργα τους, οι δε ζωγράφοι πεθαίνουν στην ψάθα. Με απογοήτευσε. Όπως ήταν φυσικό και επόμενο, έγραψα κάποια διηγηματάκια στο γυμνάσιο Λύκειο και μετά περιορίστηκα στο ρόλο της αναγνώστριας που μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι παθητικός μεν, αλλά είναι και πάρα πολύ ευχάριστος. Ακούγοντας όμως την ιστορία που είπαμε, μπαίνοντας νύφη μέσα σε ένα σπίτι και σε ένα χωριό καπαδοκικό κλπ. Αυτή η ιστορία με συγκίνησε τόσο πολύ που μου έδωσε το κίνητρο και έλεγα για πάρα πολλά χρόνια, το ομολογώ, δεν ήταν δηλαδή ότι άκουσα την ιστορία και μετά από ένα χρόνο άρχισα να γράφω. Πέρασε αρκετός καιρός για να ξεκινήσω και μάλιστα το ξεκίνησα χωρίς να το έχω οργανώσει στο μυαλό μου, γιατί με τσίγκλησε ο μεγάλος μου ο γιος. Εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησα με αμφιβολίες αν θα καταφέρω να το ολοκληρώσω το έργο και αν θα αξίζει βέβαια να ψάξω κάποιον να το εκδώσω. Τελειώνοντας το και κατά περιόδους βέβαια το έδινα στον άντρα μου να το διαβάσει, που είναι φιλόλογος ιστορικός και διαβάζει πάρα πολύ. Οπότε είχα εμπιστοσύνη στην κρίση του και ήξερα ότι δεν πρόκειται να μου πει ψέματα. Αυτό ήταν το μόνο σίγουρο, γιατί στο κάτω-κάτω δεν του άρεσε να περνάω και τη μέρα μου στον υπολογιστή αντί να είμαι δίπλα του. Οπότε μου έλεγε ότι πάει καλά το βιβλίο, πάει καλά αυτό. Όχι τίποτα έτσι πολύ ενθαρρυντικό, πάει καλά το βιβλίο, εντάξει. Όταν το ολοκλήρωσαν, είναι καλό, εντάξει, να ψάξουμε να βρούμε. Επέλεξα λοιπόν τις εκδόσεις ψυχογιός, το έστειλα μόνο εκεί και σε ένα μήνα μου απάντησαν ότι δέχονται να το εκδώσουν. Η αγάπη λοιπόν με την οποία υποδέχθηκε το αναγνωστικό κοινό εκείνο το βιβλίο, η νύφη φορούσε μαύρα, να θυμίζω τον τίτλο, μου έδωσε και το κίνητρο που χρειαζόμουν να προχωρήσω παρακάτω. Και όσο έχεις την αγάπη του κόσμου, θεωρώ ότι αυτό σε βοηθάει να προχωράς. Τουλάχιστον εμένα με βοηθάει. Ένας συγγραφέας δεν ζει αποκομμένος από την κοινωνία και τα όσα συμβαίνουν γύρω του. Ποιος πιστεύετε πως πρέπει να είναι ο ρόλος του συγγραφέα απέναντι στην κοινωνία ή θεωρείτε πως έχει να εκπληρώσει κάποιο χρέος? Θεωρώ ότι ο συγγραφέας το χρέος του το κάνει μέσα από τα βιβλία του. Δηλαδή αυτά που έχει να πει τα λέει μέσα από τα βιβλία. Το γνωστικό κοινό θα τα διαβάσει όσο θα τα διαβάσει και θα προσλάβει και τις αξίες του και τα μηνύματά του. Αλλά ως στρατευμένη τέχνη, έτσι, την συγγραφή δεν την αναγνωρίζω, τουλάχιστον δεν με εκφράζει εμένα. Από εκεί και ύστερα, ο καθένας μας ως πολίτης έχει κάποιες υποχρεώσεις, πρέπει να εκφέρει τις απόψεις του, πρέπει να δίνει το στίγμα του. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, νομίζω, πλέον ο συγγραφέας πρέπει να λειτουργήσει, όχι παραπάνω, δηλαδή, επειδή είναι συγγραφέας. Είπαμε, αυτά που έχει να πει, θα τα πει μέσα από τα βιβλία του. Και ως ως υπεύθυνος πολίτης. Πόσο αμφίδρομη είναι η σχέση του συγγραφέα και του αναγνώστη, σας τροφοδοτεί και σε τι βαθμό σας επηρεάζει? Να αναφέρουμε εδώ βέβαια για όσους γνωρίζουν ότι διατηρείται και ένα blog μέσω του οποίου επικοινωνείτε με τον κόσμο, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο το blog σαν το Facebook. Να μου γράφουν πάρα πολύ, είναι πολύ διαφορετικό. Ναι, ακούγουμε νομίζω. Είναι πολύ λίγοι λοιπόν αυτοί που θα μπουν στον κόπο να μου γράψουν. Αυτή η σχέση εμένα με βοηθάει να συνεχίζω και μου δίνει έμπνευση. Ωραία. Δεδομένων των σημερινών δύσκολων συνθηκών που διανύουμε, θεωρείτε ότι το βιβλίο τίνει να γίνει ένα είδος πολυτελείας? Το βιβλίο δεν ήταν είδος πολυτελείας στην εποχή που εγώ ήμουν μικρούλα και η φτώχεια ήταν φτώχεια, πραγματική δεν ήταν τώρα, εντάξει, ό,τι και να λέμε.
Και για να μην αναφέρουμε και στις εποχές που ζήσαν αυτοί οι άνθρωποι που έχω όσοι ροές στα βιβλία μου. Οπότε δεν ήταν τότε είδος πολυτελείας, γιατί να είναι τώρα. Όταν ένας καφές δηλαδή έχει 4-5 ευρώ πολλές φορές στην Θεσσαλονίκη και δεν ξέρω στη δική σας πόλη πόσο έχει. Και ένα πακέτο τσιγάρα έχει 4-5 ευρώ επίσης, γιατί να είναι είδος πολυτελείας στο βιβλίο. Θεωρώ ότι απλώς ο καθένας επιλέγει πού θα δώσει το υστέρημά του. Ίσως, αλλά πού θα το δώσει τελικά. Ωραία. Ποια είναι τα επόμενα συγγραφικά σας βήματα, υπάρχει κάποια ιδέα την οποία ήδη επεξεργάζεστε? Ναι, ήδη έχω ξεκινήσει, είπαμε ότι τελειώνοντας ένα, με παρηγορεί το γεγονός ότι έχω ήδη κάποιους ήρωες και θα ξεκινήσω με κάποια καινούργια συντροφιά. Έχω ξεκινήσει κάτι καινούργιο που διαδραματίζεται στα χρόνια του διχασμού και θα φτάσει, δεν ξέρω μέχρι που θα φτάσει, γιατί είπαμε οι ήρωές μου με οδηγούν. Αλλά ελπίζω κάποια στιγμή να τελειώσει και να βρεθεί και αυτό στα χέρια των αναγνωστών. Θα το περιμένουμε με ιδιαίτερη ανυπομονησία.